Η βιοποικιλότητα είναι, τουλάχιστον το πρώτο συνθετικό της λέξης, είναι ελληνικό, από το βίος, που σημαίνει ζωή, και σημαίνει την ποικιλία της ζωής, δηλαδή τον πλούτο το, σε αριθμό και σε μορφές των έμβιων όντων, είτε είναι ζώα, είτε είναι φυτά, είτε είναι μικρά, είτε είναι μεγάλα. Είναι σημαντική για τον άνθρωπο, διότι όλο αυτό το σύστημα κρατάει αυτό που λέμε ισορροπία και αυτό που λέμε νόμοι της φύσης, με πολύ απλά λόγια. Δηλαδή, το κάθε είδος έχει προσαρμοστεί σε κάποιο χώρο, ζει με τους κανόνες της φύσης και εφόσον δεν αλλάξουν κάποιες συνθήκες σημαντικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το χοντρικό, ας πούμε, συμπέρασμα που θα έλεγε ένας πολύ καθαρό εγωσυκολόγος που δεν θέλει να πειραχθεί τίποτα, ας πούμε, στη φύση. Δεν είναι βέβαια πάντα δυνατό να συμβεί αυτό. Κάποιες φορές χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και κάποιες φορές γίνονται παρεμβάσεις για λόγους άλλους που οφείλονται στο ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κάποια άλλα πράγματα και μέσα στα παράπλευρες, ας πούμε, επιπτώσεις και απώλειες μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις στη φύση και να αρχίσουν να υπάρχουν προβλήματα στη βιοποικιλότητα. Αυτό συνδυάζεται και με τις δραστηριότητες καθημερινές. Δηλαδή, παρέμβαση, ας πούμε, στην βιοποικιλότητα είναι από το δερμίδι που θα πατήσουμε μέχρι το τσιγάρο που θα πετάξουμε έξω. Δηλαδή, άμεσα ή έμεσα επηρεάζουμε τη βιοποικιλότητα. Είτε σκοτώνοντας κάποιους οργανισμούς, καταστρέφοντας κάποιους οργανισμούς φυτικούς ή ζωικούς, είτε έμεσα επηρεάζοντας το περιβάλλον, το οποίο φυσικά έχει σχέση με το πώς ζουν και πού ζουν και πόσοι είναι αυτοί οι οργανισμοί και πόση ποικιλία διατηρείται κλπ.